τους και προσέφεραν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Μας ενημερώνει η Γιώτα Κούμουρου. Το Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατά, μια Αγίου Μάμα, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως οι νέοι μας και ευαισθησίες έχουν και μεγάλη ψυχή. Συγκεκριμένα, 51 παιδιά του Δημοτικού έκοψαν τα μαλλιά τους για να τα προσφέρουν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για περούκες των παιδιών με καρκίνο. Το σχολείο φέτος κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών, καθώς περίπου ένα στα τέσσερα παιδιά επέλεξε να δωρήσει τα μαλλιά του. Στην εκδήλωση έγιναν επίσης δεκτές εισφορές από το κοινό για την ενίσχυση του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος, ενώ όσα παιδιά έκοψαν τα μαλλιά τους έλαβαν τιμητικό δίπλωμα. Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το Καραϊσκάκιον Ίδρυμα και την ευκαιρία να προσφέρουμε έστω για μια μέρα τα όσα λίγα μπορούμε σε ένα ίδρυμα που προσφέρει τόσα πολλά. Είναι και πολύ συγκινητικό να βλέπεις τα παιδιά να έρχονται με τόση χαρά, να δίνουν πραγματικά, να κόβουν τα μαλλιά τους. Είναι εξαιρετικό. Μάλιστα, το παιδί που πρόσφερε τα πιο μακριά μαλλιά στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα ήταν αγόρι. Το έχεις ξανακάνει? Όχι. Πόσο έκοψες τα μαλλιά σου, πολύ ή λίγο? Πολύ. Την εκδήλωση αγάπης και ανθρωπιάς διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου σε συνεργασία με το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Το κομμωτήριο Μπράσες ανέλαβε και φέτος αφιλοκερδός το κούρεμα των παιδιών. Πάμε τώρα να μαζέψουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις τοπικής επικαιρότητας. Μας ενημερώνει ο Γιάννης.